όλους τους φίλους και ακροατές αυτής της εβδομαδιαίας θρησκευτικής πνευματικής εκπομπής από εδώ, από τον Ελληνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό στο Σαχέτι, μια εκπομπή η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερού Πόλεως και Πρωτορίας και, και με την υψηλή πνευματική επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, κυρίου Δαμασκηνού. Σήμερα δεν είναι κοντά σας ο αγαπητός σας σε όλους Πατήρ Γεώργιος, ο οποίος μου παραχώρησε αυτήν την ώρα και αυτή την εκπομπή και τον ευχαριστώ και αυτόν και όλο το επιτελείο του και θα μιλήσουμε για τα Χριστούγεννα. Είναι μια εκπομπή την οποία θα την αφιερώσουμε σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης που έρχεται σε λίγες μέρες, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης που πρόκειται όλοι μας να εορτάσουμε και φυσικά αναφέρομαι στην εορτή των Χριστουγέννων. Επίσης, προτού συνεχίσουμε, θα ήθελα να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ραδιοφωνικό σταθμό, τον Ελληνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό εδώ στο Σαχέτι, οι οποίοι η διοίκηση του σταθμού πραγματικά με πολύ αγάπη μας έχει περιβάλει όλα αυτά τα χρόνια και μας δίνει αυτό το χρόνο κάθε Δευτέρα απόγευμα, έτσι ώστε όλοι οι Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι της περιοχής, αλλά και γέννη της Νοτιού Αφρικής, να έχουν μία ραδιοφωνική φωνή πνευματική, μία ραδιοφωνική φωνή θρησκευτική και να μπορούν να ακούνε λίγα πνευματικά λόγια από τους ιερείς της Μητροπόλεως μας. Σήμερα μαζί μου έχω επίσης και δύο πάρα πολύ καλούς φίλους και συνεργάτες. Ξέχασα να συστηθώ. Είμαι ο πατήρ Τιμόθεος Καψάλης από τον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου στον Μπενώνη και θα είμαι μαζί σας σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος μαζί με δύο φίλους. Έχω μεγάλη παρέα σήμερα. Δεξιά μου έχω τον Άγιο Πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού, τον κύριο Δημήτριο Μαρκουλίδη και αριστερά μου έχω την τιμή να έχω κοντά μας σήμερα την κυρία Ελβίρα Παΐζη, η οποία είναι πρόεδρος του φιλοπτώχου της Ιεράς μας κοινότητος και όλοι μαζί θα μιλήσουμε και θα αναπτύξουμε θέματα πνευματικά για αυτή τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων, η οποία, όπως είπα, έρχεται σε λίγες ημέρες. Προτού όμως αρχίσουμε, θεωρώ επιβεβλημένο να διαβάσω το μήνυμα του Πνευματικού Πατέρα όλης της Εκκλησίας της Αφρικής. Το μήνυμα του Πνευματικού Πατέρα του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, του κυρίου Θεοδόρου του Δευτέρου, για την εορτή των Χριστουγέννων. Γράφει λοιπόν ο μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Θεόδωρος Δεύτερος, ελέος Θεού Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας, πάσης γης Αιγύπτου και πάσης Αφρικής, παντί το πληρώματι του Αποστολικού και Πατριαρχικού Θρόνου Αλεξανδρίας, χάρις και έλεος και ειρήνη, παρά του εν Βηθλεέμ γεννηθέντος Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, δεύτε είδομεν πιστή που εγεννήθη ο Χριστός. Ιερότατη και θεοφιλέστατη αδελφή και τέκνα εν Κυρίω αναγεννηθέντα, Χριστός ετέχθη. Με την υμνολογική προτροπή από τον όρθρο των Χριστουγέννων, εισαγόμεθα απευθείας εις το κεντρικό νόημα της μεγάλης δεσποτικής αυτής εορτής και τούτο δεν είναι άλλο από το του γεννήθηκε, από το που γεννήθηκε ο Χριστός. Πολλοί ίσως πέφσουν να απαντήσουν «εγεννήθη εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας». Όμως αυτή είναι η αληθινή απάντηση εις των υμνολογικών στίχων 2000 και πλέον έτη από εκείνου του γεγονότος. Ο Χριστός γεννάται και εφέτος και κάθε στιγμή της Εκκλησίας. Και πάλι τα φώτα και οι χαρούμενοι ήχοι θα πλημμυρίσουν τις φοβισμένες από την πανδημία αγορές. Οι δρόμοι στολισμένοι θα φιλοξενούν την αγωνία μας που θα τους περιδιαβαίνει επιδεικτικά.
Τα γλυκίσματα μοιάζουν να μην μπορούν να αφαιρέσουν την πίκρα που αισθανθήκαμε. Τα εδέσματα ανέγγιχτα στο γιορτινό τραπέζι. Οι μουσικές, όσο δυνατά κι αν αγγέλουν μία κοσμική γιορτή, αδυνατούν να καλύψουν τις κραυγές της ψυχής μας. Όμως στη Φάτνη βασιλεύει μια ειρήνη που δεν έχει όριο. Μια σοφία που ήρθε αθάνατη, μια δύναμης, ορατά ανυπεράσπιστη, μα αναστημένη. Πού λοιπόν είναι αυτή η Φάτνη να προστρέξει ο άνθρωπος να απαντλήσει ελπίδα και χαρά? Αυτή η Φάτνη δεν είναι άλλη από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Θέλετε να είδατε πού εγεννήθη ο Χριστός? Ο Χριστός εγεννήθη και γεννάται εν τη Εκκλησία. Η Εκκλησία μας, η προαιώνιος, η άχρονος, η κοινωνία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είναι η Φάτνη όπου γεννάται ο σαρκωθής Υιός του Θεού και Υιός της Παρθένου, Κύριος ημών Ιησού Χριστός. Έχοντας Πνεύμα Άγιο στις καρδιές τους, οι Θεοφόροι Απόστολοι ξεκίνησαν με ένα ραβδί και ένα δισάκι για να διατρανώσουν στα μήκη και πλάτη του τετραπέρατου κόσμου ότι η Φάτνη της Βηθλεέμ είναι η Εκκλησία του Χριστού, εκεί όπου τα θειότατα τελεσιουργούνται. Στο διάβα όλων των αιώνων, οπότε και οι Αποστολικοί κόποι δεν έπαυσαν εις κάθε εποχή να δίδουν τη ζωντανή μαρτυρία του Χριστού αληθείας, πολλοί επεχείρησαν στηριζόμενοι επί της λογικής των, επί της αυτοδικαίωσής των, επί της εγκοσμίου δυνάμεώς των, να ξεχωρίσουν τον Κύριον ημών από της Εκκλησίας. Διατείνονται ότι αγαπούν τον Χριστό, αλλά δεν πιστεύουν στην Εκκλησία. Πιστεύουν στον Θεό, αλλά η Εκκλησία είναι τίτο περιτών. Αρέσκονται εις τα Χριστούγεννα, όμως θλίβονται όταν παρέλθει ο καιρός των. Δεν δυνάμεθα όμως, αδελφοί και τέκνα, όχι μόνο να αγαπώμεν, αλλά ούτε και να ομιλώμεν δια των Χριστών άνευ Εκκλησίας. Η Εκκλησία των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων δια των τοπικών, δια της παραδόσεως, δια του εθνικού δικαίου της, διεμόρφωσε των αληθινών Χριστών εις τα συνειδήσεις του πληρώματός της. Χριστός, άνευ Εκκλησίας, είναι άχριστος εις των πιστών. Δια της Εκκλησίας πιστεύω, δια της Εκκλησίας λατρεύω, δια της Εκκλησίας γνωρίζω και πορεύομαι των πραγματικών σκοπών της υπάρξεώς μου. Εις την Εκκλησία του Χριστού, τη μία, την Αγία, την Καθολική και Αποστολική, οι Άγιοι Πατέρες παρέδωσαν την κυβωτό της Καινής Διαθήκης και την παρακαταθήκη της Χάριτος. Διό και η Εκκλησία μόνο σώζει και ουδέποτε σώζεται από ημάς. Μόνο αγιάζει και δεν αγιάζεται. Μόνο διδάσκει και δεν έχει χρία διδαχής από οτιδήποτε πεπερασμένον. Η διδασκαλία της Εκκλησίας, το αιώνιο κήρυγμα της Εκκλησίας, είναι ο αληθινός Θεός. Εκεί όπου εσαρκώθη δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν. Διότι το σώμα της Εκκλησίας, το πανίερο, δεν είναι μία υποθετική έννοια και μία φανταστική διήγηση, αλλά είναι οριοθετημένον εις όσα ιερά και απαράγραπτα έθεσε το βίωμα και η πρακτική της άνα τους αιώνες. Δια τούτο και η άπειρος Εκκλησία ως σώμα Χριστού έχει τα ιεροκανονικά όρια κάθε τοπικής εκκλησίας, εντός των οποίων διαφυλάσσεται επιμελώς ο αιώνιος και ατελεύτητος Χριστός. Η ορθή εκκλησιολογία είναι το ασφαλές καταφύγιο και η ζεστή Φάτνη εντός ενός εκκλησιαστικού κόσμου, ο οποίος βαδίζει ολοταχώς προς την αποιεροποίηση της ιστορίας ημών εξαιτίας κινήτρων αλωτρίων.
Εμείς εδώ εις την Αλεξάνδρεια, εις τη μεγάλη πόλη των Αθανασίων και Κυρίλων και τόσων μεγάλων υμνητών του Θεανδρικού Βρέφους, εις τη φάτνη της θεολογίας και της φιλοσοφίας, εις το λίκνον των γραμμάτων, του πολιτισμού και των τεχνών, γνωρίζομαι εξ εμπειρίας πώς να μετατρέπομαι κατά το υπόδειγμα της Εκκλησίας την καρδίαν και την υπόσταση ημών εις φάτνη θερμενόμενη προς φιλοξενίαν του λάμψαντος εν Αιγύπτο φωτισμών αληθείας και ξενοθέντος μεγάλου ξένου της ιστορίας Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γνωρίζομαι να γινόμεθα φάτνη εις τον πόνο, εις το δάκρυ, εις την ανάγκη του πτωχού, αλλά υγειασμένου καρπού της εγκόπου ιεραποστολικής ημών Εκκλησίας. Όλη η Αφρική γίνεται κάθε λεπτό η φάτνη των ελπίδων και των προσδοκιών. Εμείς από εδώ, από την παλέφατον έδρα του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, γινόμεθα η προστάτε και σκεπαστέ του αδυνάτου και κατατρεγμένου αδελφού, διότι ούτως ειδόκησε ο Θεός. Παιδιά μου χριστόμορφα, παιδιά της Εκκλησίας, όταν σας ερωτήσουν «Πού εγεννήθη ο Χριστός» δεύτε είδομεν, εσείς να τους απαντάτε, εν Εκκλησία εγεννήθη, εις τας καρδίας μας εγεννήθη, εμείς εν εκείνον εν εγεννήθημεν, δι' εκείνου ζώμεθ, είμεθα ολόκληρη η δική του, τον έχομεν όχι μόνον αυτήν την ευλογημένη περίοδον, αλλά κάθε λεπτόν, εις πάσαν περίσταση, είτε ζώμεν, είτε αποθνίσκομαι. Καλά και Άγια Χριστούγεννα. Χριστούγεννα αυθαρσίας, αιωνιότητος, ελπίδος, με πάνδημον την αισιοδοξία, την αλληλεγγύη, την αγάπη, την κοινωνία. Ακολουθήσουμε λοιπόν εν θα οδεύειν ο αστήρ, ο της Εκκλησίας, ο αψευδής και ο ακλόνητος. Έτη πολλά και ευλογημένα, με υγεία εις όλους, Θεόδωρος ο δεύτερος, Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, εν τη μεγάλη πόλη της Αλεξανδρίας, Χριστούγεννα 2021. Ακούσαμε, αγαπητοί μου αδερφοί, το μήνυμα το οποίο μας στέλνει με πολύ αγάπη από την πόλη, την Αγία και Μεγάλη Πόλη της Αλεξάνδρειας, ο Πάπας και Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Πνευματικός Πατήρ όλων μας, ο Πνευματικός Πατήρ αυτής εδώ της Εκκλησίας, και ασφαλώς και εμείς από εδώ να ευχηθούμε ο γεννηθής Χριστός να ευλογεί και να καθαγιάζει τόσο την πορεία Του όσο και το έργο Του και να είναι πάντα άξιος, πάντα υγιής και πάντα ικανός να ηγείται πνευματικά αυτής της Εκκλησίας που λέγεται Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και στο οποίο και εμείς ανήκουμε ως Μητρόπολη Ιωάννου Πόλεως και Πρετορίας. Σήμερα είπαμε το ότι η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτό το μεγάλο εκκλησιαστικό, θρησκευτικό, πνευματικό γεγονός που θα έρθει σε λίγες μέρες και λέγεται Χριστούγεννα. Και ξέρω και γνωρίζω το ότι αν κανείς ανοίξει την τηλεόραση ή πάει στο ραδιόφωνο θα ακούσει πάρα πολλές κοσμικές εκπομπές για τα Χριστούγεννα. Εμείς εδώ θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε μια δικιά μας πορεία, ένα δικό μας λίγο διαφορετικό δρόμο που θα έχει ως τελικό προορισμό τα Χριστούγεννα, αλλά αυτή η πορεία μας θα είναι περισσότερο πνευματική. Θα έλεγα το ότι θα είναι μια πορεία Χριστουγέννων μαζί με τον Χριστό. Όχι Χριστουγέννων
χωρίς τον Χριστό. Και με τα μεγάλης χαράς, πραγματικά με τα μεγάλης χαράς, αναγγέλουμε αυτό το μήνυμα του ερχομού των Χριστουγέννων μέσα από τις ψαλμωδίες και τα λόγια των αγγέλων, όπως μας τα περιγράφει ο Ευαγγελιστής. «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Ο Θεός, ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εισέρχεται εις τον κόσμο. Γεννιέται σε μία φάτνη κάπου στη Ναζαρέτ 2.500 χρόνια πριν. Σε μία μοναδική πραγματικά στιγμή για όλη την ανθρωπότητα και ιδιαιτέρως δε για μας τους χριστιανούς. Είναι η στιγμή εκείνη που συνενώνεται το θείο με το ανθρώπινο. Είναι η στιγμή που συνενώνεται το κτιστό με το άκτιστο. Είναι αυτή η στιγμή της συμφιλίωσης του σύμπαντος κόσμου στο πρόσωπο του ίδιου του Χριστού. Βλέπουμε να συμφιλιώνεται η ορατή με την αόρατη κτήση. Οι άγγελοι να ομιλούν με τους ανθρώπους. Βλέπουμε τους βασιλείς μαζί με τους ποιμένες να έρχονται και να προσκυνούν το βρέφος Ιησού. Βλέπουμε τα ζώα με τους ανθρώπους να κλείνουν γόνι προσευχής μπροστά στο θείο βρέφος. Βλέπουμε Ιουδαίους και εθνικούς να συναθρίζονται μπροστά στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Και βλέπουμε και την Παναγία μας στο κέντρο αυτής της φάτνης, έτσι όπως μας την παρουσιάζει και ο Υμνοδός και ο Αγιογράφος στις εικόνες που βλέπουμε της γεννήσεως του Ιησού, να βρίσκεται λοιπόν η Παναγία δίπλα στο βρέφος Ιησού και με την παρουσία της να προσπαθεί να προστατεύσει τον Υιό και Θεό της. Ο ψαλμωδός μας λέγει στις καταβασίες των Χριστουγέννων: «Χριστός γεννάτε, δοξάσατε». Και αυτό το «δοξάσατε» απευθύνεται σε όλον τον κόσμο. Απευθύνεται σε όλους τους χριστιανούς. Ξεπερνάει ακόμη και τα ίδια τα όρια της χριστιανοσύνης. Απευθύνεται σε όλη την κτήση και σε όλη την ανθρωπότητα. Στην φάτνη του γεννηθέντος Ιησού κανείς δεν περισσεύει. Όλοι χωράμε. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Ο Χριστός ως βρέφος, ως τεχθέν πεδίον, ήρθε να αγκαλιάσει και να χωρέσει μέσα σε αυτή την αγκαλιά πραγματικά όλους μας. Και αυτό μας κάνει να γεμίζουμε την καρδιά μας, μας κάνει να γεμίζουμε την ψυχή μας, μας κάνει να γεμίσουμε την ίδια μας την ύπαρξη και τη ζωή με ειρήνη. Μια ειρήνη που φέρνει αγαλίαση και μια ειρήνη που φέρνει, όπως μας είπε και ο Πατριάρχης στο μήνυμα που διαβάσαμε, αγάπη στην καρδιά μας και κατ' επέκταση αγάπη στον υπόλοιπο κόσμο. Αγαπητέ μου Δημήτρη, γνωρίζω ειδικά για τους ιεροψάλτες πόσο μεγάλες και άγιες και σημαντικές είναι αυτές οι μέρες και πόσο πραγματικά η υμνολογία της Εκκλησία μας έρχεται με ωραίο και πνευματικό τρόπο να μας βάλει και να μας προετοιμάσει μέσα σε αυτό το μεγάλο γεγονός που λέγεται
Χριστούγεννα, που λέγεται «Ενσάρκωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού», «Ενσάρκωση του Θεού», «Ενσάρκωση του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος», ο ένσαρκος λόγος, όπως μας λέγει και ο εκκλησιαστής. Ξέρω το ότι αποτελεί και για σας μεγάλη χαρά, ξέρω το ότι αποτελεί και για σας μεγάλη ευλογία και ξέρω πόσο χαιρόμαστε και εμείς που μέσα από τις φωνές σας μπορούμε να γευτούμε αυτό το μήνυμα των Χριστουγέννων όταν ερχόμαστε αυτές τις μέρες στις εκκλησίες για να προετοιμαστούμε πνευματικά για αυτό το όμορφο πραγματικά γεγονός. Πες μου λίγο, πώς αισθάνεστε αυτές τις μέρες κανείς ως ψάλτης σε ένα ναό που έρχεται διαμέσου της πραγματικά όμορφης φωνής του να μας μεταφέρει αυτό το μήνυμα της γεννήσεως και σε όλους εμάς. Είναι χαρμόσυνη η εποχή και πολύ χαρμόσυνη και ήχη, ας πούμε, άμα τους ακούσεις, ανεβάζονται τον κόσμο, ανεβάζονται την ψυχή και πιστεύω ότι το μήνυμα αυτό που διαδείχθηκε ότι η Φάτνη είναι αυτή η εκκλησία, ας πούμε, που ήταν εκεί από τον Πατριάρχη, είναι η πραγματικότητα και η ένωση αυτή, ας πούμε, που έρχεται στη Φάτνη, αυτή η εκκλησία, είναι αυτή η ύμνη που μας ανεβάζουν, ας πούμε, αυτή η ωραία ύμνη, η Παρθένο σήμερα, το Χριστός γεννάται κτλ. Χωρίς αυτούς τους ύμνους, πραγματικά δεν θα αισθανόμασταν ποτέ Χριστούγεννα. Και είναι πολύ θαυμάσια η ύμνη και πιστεύω ότι ανεβάζανε τον κάθε έναν άνθρωπο να σκέφτεται και να μην ξεχνάει ότι είμαστε ένα με τον Θεό. Ότι είμαστε κι εμείς, δηλαδή, όπως γεννήθη για μας, είναι για αυτός μέσα σε εμάς και εμείς σε αυτόν. Και αυτή η ένωση, αυτό το μεγάλο, ας πούμε, έργο που έγινε, αυτή η μεγάλη που αποφάσισε ο Θεός να γίνει άνθρωπος, αυτό το μεγάλο πράγμα που έγινε και μας έσωσε ως ανθρώπους, είναι μεγάλο πράγμα. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, που πρέπει να το ξεχνάει κανένας, γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος ποτέ να ενωθεί με τον Θεό. Θα ήθελες λοιπόν, μια και σε έχουμε εδώ πέρα σήμερα, που είναι για μας έτσι μεγάλη χαρά, να μας πεις λίγο, να μας ψάλεις λίγο από τις καταβασίες των Χριστουγέννων για να μπούμε και εμείς έτσι μέσα σε αυτό το πνευματικό κλίμα της εποχής. Πολύ ευχαρίστω. Χριστό. Υψώσας το κέρας ημών.
θέλουν ανεβλάστησας, εξ όρους ο ενετός, κατάς Κύριου δασέως, ήρθε σαρκώθης εξ απειράδρου. Ο Άγιλος και Θεός, δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Θεός ο ειρήνης, Πατήρ ικτυλμών της μεγάλης βουλήσου των άγγελων, ειρήνη παρεχόμενων απέστειλας ημίν, όθεν Θεογνωσίας προσβόσω διηγηθέντες, εκνικτός ορθρίζοντες, δοξολογούμεν σε φιλάνθρωπε. Σπλάχνον Ιωνάν, εμβριώνα πίμεσεν, εν άνιωσιν, Ιώνε δέξατο, τι παθαίνω δε ενικήσας ο λόγος και σαρκαλαβών. Διενήλυθε φυλάξας αδιάφορον, Ιζαρ ουχή πέστη ρεύσεως, την τεκούσαν κατέσχεν απήμα. Σε ψευδία συντραφέντες δισεβούς, προστάγματος καταφρονήσαντες, πυρός απειλή ουκ επτοήθησαν, αλλε μέσω της φλογός εστότε σε ψαλών ο των πατέρων Θεός ευλογητός. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, θαύματος υπέφυος ηλοσοβόλος, εξεικόνησε καμήνος τύπων, ουγάρους εδέξατο πλεγινέους, ουσου δε πυρ της θεότητος παρθένου ίνι παιδινιδί, διό ανημούντες ανανέψομεν, ευλογήτω ηκτήσεις πάσα των Κύριων και υπερήψου εις πάντας τους αιώνα. Θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο από την εγκύκλιο την Πατριαρχική για τα Χριστούγεννα, στο οποίο μας λέγει ο Πατριάρχης το ότι γνωρίζουμε, λέει, να γινόμεθα φάτνη εις τον πόνο, εις το δάκρυ και εις την ανάγκη του πτωχού. Και η αλήθεια είναι το ότι αυτές τις Άγιες μέρες, περισσότερο ίσως από ποτέ, καταλαβαίνουμε το ότι και αισθανόμαστε το ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί απ' έξω οι οποίοι πραγματικά χρείουν βοηθείας. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί απ' έξω οι οποίοι νιώθουν τον πόνο, νιώθουν τη φτώχεια, νιώθουν την απογοήτευση, άνθρωποι οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο χρειάζονται
την, ασφαλώς την αγάπη και τη στήριξη όλων μας. Το γεγονός δε το ότι ο Πατριάρχης κάνει αυτόν τον παραλληλισμό, δηλαδή παραλληλίζει την φάτνη του Χριστού μας, τη φάτνη του Θείου Βρέφους με τον πόνο και το δάκρυ και την ανάγκη του πτωχού, νομίζω το ότι δίνει το στίγμα και δίνει και την προοπτική κάτω από την οποία εμείς και ως Εκκλησία αλλά και ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι οφείλουμε ως πρέπει να βρισκόμαστε ειδικά αυτές τις Άγιες Μέρες δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω δίπλα μου, να βρίσκεται μαζί μας εδώ στην παρέα μας η κυρία Ελβίρα Παΐζη, η οποία όπως σας είπα είναι πρόεδρος της Φιλοπτώχου του Ναού μας. Και Ελβίρα μου, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας μιλήσεις λίγο για το έργο που κάνετε και ειδικά για αυτές τις Άγιες Μέρες τις οποίες έρχονται, τι παραπάνω κάνει ο Ναός για να βρεθεί εν Χριστώ δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, όποιοι και να είναι, από όποιοι και προέρχονται, οι οποίοι πραγματικά έχουν την ανάγκη όλων μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω πρώτα να καλησπερίσω όλους και να στείλω μήνυμα αγάπης από τον Μπενόνι σε όλους. Μετά από ένα χρόνο δύσκολο, όπως το 2020, νομίζω η χριστιανική, το χριστιανικό μήνυμα αγαπάτε αλλήλους έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή μας κάνει να καταλαβαίνουμε η δυσκολία της χρονιάς αυτής, πόσο πρέπει να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας. Και εγώ όταν ξεκίνησα αυτό το δρόμο της, του Φιλοπτώχου, ήθελα να δείξω την αγάπη μου προς τον συνάνθρωπό μου και αυτή η φιλανθρωπία είναι το μήνυμα του Χριστού μας και η γέννησή του και ο λόγος που ήρθε σε αυτή τη γη. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το νόημα των Χριστουγέννων και το μήνυμα που μας έφερε ο Χριστός, να αγαπούμε αλλήλους. Με τη χάρη του Θεού, να σας δώσω μια μικρή περίληψη για το Μπενόνι, με τη χάρη του Θεού και την ευλογία της Παναγίας μας και του Χριστού μας, ξεκινήσαμε το Φιλόπτωχο το 1974, το οποίο τότε χτίστηκε η Εκκλησία μας. Και έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο, όποιος έχει έρθει, δεν έχουμε αρνηθεί να δώσουμε βοήθεια. Έχει ζητήσει τη βοήθειά μας. Και φυσικά βοηθούμε και τα ιδρύματα που υπάρχουν, και τα νοτιοαφρικάνικα και τα ελληνικά ιδρύματα, ό,τι μπορούμε από το στέρημά μας, μπορούμε και βοηθούμε και δίνουμε. Νομίζω αυτό είναι το νόημα της Φιλοπτώχου, είναι να βοηθάει εκεί που πρέπει, να δίνει την αγάπη που έχουμε για τον συνανθρωπό μας και να μπορούμε να έχουμε την ευκαιρία με την καλοσύνη των μέλων μας, που μας δίνουν των μελών μας, που μας δίνουν πάντα, είναι γενναιόδοροι και μας βοηθούν, και εμείς με τον τρόπο μας βοηθάμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ελία μου, ως άνθρωπος της αγάπης και της προσφοράς και της φιλανθρωπίας και της αλληλεγγύης, τώρα αυτές τις Άγιες Μέρες που έρχονται, με αυτές τις Άγιες Γιορτές που έχουμε μπροστά μας, ποιο είναι το δικό σας μήνυμα που θα θέλετε να στείλετε στους ακροατές, στους ανθρώπους που μας ακούνε απόψε εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό,
για τα θέματα αυτά της φιλανθρωπίας. Και πάλι ήθελα να πω παν δόρημα τέλειον. Δηλαδή όταν δίνουμε με την ψυχή μας και θέλουμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας που έχει μια ανάγκη, αυτό μας φέρνει την αγαλίαση και την ευτυχία που διδάσκει ο Χριστός μας. Βοήθα για να βοηθήσει. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Και νομίζω το ότι δεν μπορούσε κανείς να το προτίσει καλύτερα, το να δίνει κανείς, το να προσφέρει κανείς, ειδικά αυτές τις Άγιες Μέρες, από την καρδιά του, είναι ίσως αυτό το οποίο είναι και το πιο σημαντικό από όλα. Δεν έχει σημασία το πόσο ή το τι. Ναι. Σημασία έχει κανείς να κατανοεί και να καταλαβαίνει το ότι για να είναι κανείς άνθρωπος, για να μπορέσει κανείς να συνενωθεί και να συμφιλειωθεί με τον γεννηθέντα Ιησού, να κάνει την καρδιά και την ψυχή του μία φάτνη όπου θα έρθει να κατοικήσει μέσα ο γεννηθής Ιησούς, θα πρέπει αυτό να το εκφράσουμε και μέσα από την αλληλεγγύη μας απέναντι στους συνανθρώπους μας. Και νομίζω το ότι όλοι μας, η Μητρόπολη μας διαθέτει και ιδρύματα και χώρους οι οποίοι χρειάζονται πραγματικά τη στήριξη και τη βοήθειά μας. Από όπου και αν βρίσκεται κανείς, σε όποια κοινότητα και να ανήκει, το να μπορεί να προσφέρει μέσα από την καρδιά του, στο συνάνθρωπό μας, από το περίσσευμα του, από το περίσσευμα της αγάπης της καρδιάς του, ό,τι και να είναι αυτό, νομίζω θα φτάσει πραγματικά σε αυτό το σημείο της συνένωσης, της ολοκλήρωσης, της συντάφτισης, αν θέλετε, του μηνύματος που στέλνει η Φάτνη και ο γεννηθής Ιησούς σε όλο τον κόσμο, σε όλους εμάς. Μεγάλη νόμψη Χριστούγεννα, κάτω από πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες, τουλάχιστον για τη δικιά μας τη γενιά.
υπάρχει αυτό το πρόβλημα του κορονοϊού, ο οποίος εξελίχθηκε σε μια πανδημία, η οποία έχει επισκιάσει τις ζωές όλων μας επάνω σε αυτό τον πλανήτη. Σε όποια χώρα και να βρισκόμαστε, αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα ως ανθρωπότητα στο σύνολό της. Και καταλαβαίνω το ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλοι έχουμε αρχίσει να αισθανόμαστε λίγο κουρασμένοι. Το ακούω και εγώ προσωπικά από πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να μιλάμε με κόσμο, να βρισκόμαστε σε κόσμο και τα μηνύματα που παίρνουμε είναι το ότι ο κόσμος πραγματικά έχει κάπου αρχίσει λίγο να κουράζεται. Πάνε πολλοί μήνες, η απομόνωση, αυτή η απομόνωση έχει αρχίσει να μας επηρεάζει λίγος πολύ όλους μας. Άλλωστε ο άνθρωπος, γνωρίζουμε το ότι είναι ένα κοινωνικό, γνωρίζουμε το ότι μας αρέσκει, αρισκόμεθα να υπάρχουμε μέσα από τις κοινωνικές μας σχέσεις και τις επαφές μας με τους άλλους ανθρώπους και ξαφνικά απομονωθήκαμε. Ξαφνικά ήρθε κάτι απ' έξω, ένας ιός, ο οποίος μας ανάγκασε να απομονωθούμε, μας ανάγκασε να μείνουμε μακριά από τους συγγενείς μας, μας ανάγκασε να μείνουμε μακριά από τα παιδιά μας, μας ανάγκασε να μείνουμε μακριά από τα εγγόνια μας, μας ανάγκασε να μείνουμε μακριά από τους φίλους μας και, ακόμη χειρότερο, μας ανάγκασε να μείνουμε μακριά και από τις εκκλησίες μας. Δεν μπορούσαμε και ίσως εδώ που βρισκόμαστε στην Νότια Αφρική αυτή τη στιγμή οι εκκλησίες να είναι ανοιχτές, αλλά σε άλλα μέρη του κόσμου αυτή την περίοδο που μιλάμε δυστυχώς οι ναοί παραμένουν κλειστοί και δυστυχώς φαίνεται το ότι θα έρθουμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα κάτω από πρωτόγνωρες πραγματικά συνθήκες και ίσως και κάποιοι άνθρωποι να μην μπορέσουν τελικά ούτε στην εκκλησία να πάνε για να κάνουν Χριστούγεννα. Κάποιες άλλες κυρίες πρόσφατα που μιλούσα μαζί τους μου είπανε «Πάτερ, κουραστήκαμε πάρα πολύ να φοράμε τη μάσκα, να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε». Όλα αυτά έχουν αρχίσει πραγματικά να μας εξαντλούν και να μας φθείρουν και δεν ξέρουμε και μας επηρεάζουν ψυχολογικά και δεν ξέρουμε πλέον πώς να αντιδράσουμε και τι να κάνουμε με όλα αυτά τα θέματα. Είμαστε και εμείς, έχουμε σύγχυση, άλλα ακούμε, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, ο καθένας βγαίνει και λέει και από κάτι. Δεν ξέρουμε πλέον και πού να γύρουμε, δεν ξέρουμε πλέον και τι να πιστέψουμε ή δεν ξέρουμε πλέον τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι αλήθεια. Νομίζω το ότι θα πρέπει τουλάχιστον να παραδειγματιστούμε ή να παίρνουμε, αν θέλετε, από τη ζωή του Χριστού και τον τρόπο τον οποίο έζησε ο ίδιος ο Χριστός και οι άνθρωποι γύρω του και να τα χρησιμοποιούμε, αν θέλετε, ως παράδειγμα ή ως φάρο καθοδήγησης πνευματικής για όλους εμάς χριστιανούς, ιδιαίτερως για τους χριστιανούς ορθοδόξους. Και νομίζω το ότι είναι πραγματικά να ενσκύψει κανείς στην Καινή Διαθήκη, να ενσκύψει κανείς στη βιβλική γραμματεία και να δει τι πραγματικά θα έκανε ο Ιησούς εάν βρισκότανε ή όταν βρέθηκε σε μία αντίστοιχη περίπτωση κινδύνου, για παράδειγμα. Και να πάρουμε από εκεί όλοι μας κάποια παραδείγματα αφενός και αφετέρου, να το πάρουμε ως οδηγό
έτσι ώστε για να μπορέσει αυτό το πράγμα να μας ενισχύσει, αν θέλετε, πνευματικά, να ενισχύσει την πίστη μας, έτσι ώστε να έχουμε κάπου στέρεα και γερά να πατήσουμε, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε κάτω από αυτές τις δύσκολες πραγματικά συνθήκες για όλους μας, μέχρι να φτάσουμε και στο τέλος αυτής της πανδημίας, που θέλω να πιστεύω το ότι θα έρθει σύντομα, θέλω να πιστεύω το ότι δεν θα κρατήσει για πάρα πολύ καιρό ακόμα, και επίσης θέλω να πιστεύω το ότι ο Θεός μπορεί εμείς οι άνθρωποι να περνάμε δοκιμασίες πάρα πολλές, τόσο σε επίπεδο προσωπικό, όσο σε επίπεδο οικογενειακό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως αυτή εδώ η πανδημία η οποία είχε ανασκύψει. Αλλά στο τέλος ο Θεός δεν μας αφήνει, δεν μας εγκατέλειψε, δεν μας παράτησε στο έλεος μας. Στο τέλος έρχεται και πάντα με τον δικό του τρόπο, που εκείνος πραγματικά ξέρει και γνωρίζει, έρχεται να δώσει μία λύση σε όποιο πρόβλημα ανακύψει σε αυτή εδώ τη ζωή. Και ξέρετε, καμιά φορά μπορεί αυτή τη λύση να μην τη βλέπουμε άμεσα, μπορεί αυτή τη λύση να μην τη βλέπουμε αυτή τη στιγμή εδώ και τώρα, αλλά θα έρθει κάποια στιγμή όταν ο ίδιος ο Θεός θα ξέρει και θα αποφασίσει πότε, όπου και θα φανερώσει αυτή την λύση σε όλους εμάς. Αυτό όμως που ζητάει από μας, όσο βρισκόμαστε μέσα σε αυτή τη δίνη του προβλήματος, και ειδικά αυτού του συγκεκριμένου προβλήματος που αντιμετωπίζουμε, είναι πραγματικά να προσέχουμε. Και το λέω με πλήρη γνώση της συνείδησης των λόγων. Να προσέχουμε, διότι για τον Χριστό η ζωή και η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό για όλους μας, όποιος και να είναι αυτός. Η ζωή είναι δώρο, αλλά και το υπέρτατο αγαθό, και θα πρέπει όλοι μας να το προστατεύσουμε με κάθε τρόπο. Υπάρχει η κοινωνική ευθύνη, υπάρχει και η προσωπική ευθύνη. Προσέχουμε ως κοινότητα, είτε με τα μέτρα που θα πάρει η εκάστοτε πολιτεία, είτε με τον τρόπο που αλλάξαμε τον τρόπο που ερχόμαστε στην Εκκλησία, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Υπάρχει και η προσωπική ευθύνη, και ο καθένας από μας θα πρέπει να συμβάλλει με τον τρόπο του, έτσι ώστε να μηδενίσουμε ή στο το λιγότερο δυνατόν να έχουμε, αν θέλετε, τις κακές συνέπειες πάνω μας αυτής της πανδημίας. Πάρα πολλοί μας λένε το ότι «μα γιατί τα κάναμε όλα αυτά και γιατί πήραμε όλες αυτές τις αποφάσεις και γιατί το ένα και γιατί το άλλο». Ο Θεός θα μας βοηθήσει, ο Θεός είναι εκεί πέρα, εμείς δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα, και όσο έχουμε το Θεό μέσα μας και τα λοιπά, θα έρθει και θα μας απαλλάξει και τα λοιπά. Κοιτάξτε, συμφωνώ σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το ότι είναι σημαντικό να έχει κανείς Θεό μέσα του, και είναι σημαντικό το να πιστεύει κανείς τον Θεό. Παρά τα αυτά, θα πρέπει εδώ να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας το ότι ο Θεός δεν δουλεύει με μαγικό τρόπο. Ο Θεός δεν είναι μάγος ο οποίος θα έρθει δια μαγείας να μας σώσει τα προβλήματά μας. Και επιτρέψτε μου, θα μου πείτε πού το στηρίζεις αυτό το οποίο λες. Επιτρέψτε μου, μιας και βρισκόμαστε στην περίοδο των Χριστουγέννων, μιας και βρισκόμαστε σε αυτή τη γιορτινή περίοδο, να χρησιμοποιήσω, αν θέλετε, ένα παράδειγμα από την Καινή Διαθήκη, από τη βιβλική γραμματεία, για να δώσω να καταλάβει και ο κόσμος τι πραγματικά εννοούμε ως Εκκλησία. Γνωρίζουμε όλη την ιστορία, το ότι μετά από λίγο καιρό και αφού εγεννήθη ο Ιησούς, ο Ηρώδης επιχείρησε να βρει το βρέφος Ιησού και να το αποκτήνει.
διότι θεώρησε το ότι ήταν απειλή για το βασίλειό του. Δεν είχε βέβαια και ο ίδιος καταλάβει ούτε το μήνυμα, ούτε το λόγο για τον οποίο ο Ιησούς ήρθε πάνω στη γη. Και όταν άγγελος Κυρίου έρχεται κατώναρ και ειδοποιεί και τον Ιωσήφ και την Παναγία και τους λέγει το ότι θα πρέπει να πάρετε το πεδίο και να φύγετε από αυτή την περιοχή που βρισκόσαστε και να πάτε στην Αίγυπτο για να προφυλαχτείτε κι εσείς, αλλά να προφυλάξετε και το πεδίο Ιησού, διότι ο Ηρώδης ψάχνει να βρει το παιδί να το αποκτήνει, να το θανατώσει. Η Παναγία και ο Ιωσήφ δεν είπανε, ξέρεις, γιατί να πάω, θα κάτσω εδώ, αφού αυτό το βρέφος είναι Θεός, θα βρει ένα μαγικό τρόπο να εξοντώσει και τον Ηρώδη, να εξοντώσει και τους εχθρούς, δεν χρειάζεται να σκοθούμε να φύγουμε από εδώ πέρα, μια χαρά είμαστε, μια χαρά καθόμαστε. Τα πράγματα όμως δεν γίνανε ακριβώς έτσι. Γιατί απλά ο Θεός δεν λειτουργεί με μαγικό τρόπο, δεν είναι μάγος. Η Παναγία μας και ο Ιωσήφ προσπάθησαν να προστατεύσουν το πεδίο. Δεν περίμεναν έναν απομηχανής Θεό δια μαγείας να εξοντώσει τον Ηρώδη και όλους αυτούς οι οποίοι θέλανε να εξοντώσουν το βρέφος Ιησού. Το πήρανε και φύγανε για την Αίγυπτο, τη Θεοβάδη στον Αίγυπτο, για να προστατεύσουν το μωρό. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Θα πρέπει να προστατεύσουμε το δώρο που λέγεται ζωή. Θα πρέπει να προστατεύσουμε το δώρο που λέγεται υγεία. Και βέβαια να προσευχηθούμε. Και βέβαια να παρακαλέσουμε, όπως κάνουμε σε όλες τις εκκλησίες μας, να προσευχηθούμε όχι να λυθεί δια μαγείας και να εξαφανιστεί δια μαγείας αυτός ο Υιός, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Διότι και ο ίδιος ο Χριστός δεν ήρθε εδώ για να ανατρέψει τους φυσικούς νόμους αυτής εδώ της κτήσεως. Ποτέ δεν το έκανε. Διαφορετικά δεν θα ερχότανε ως νεογέννητο, θα ερχότανε ως ενήλικας με έναν φανταστικό μαγικό τρόπο, θα έλεγε αυτά που έλεγε, θα έκανε αυτά που θέλει να κάνει και θα έφευγε από αυτόν τον κόσμο. Δεν ήρθε εδώ ως παιδί να μεγαλώσει, να υποστεί τη φθορά, τη βιολογική όπως την υποστούμε όλοι μας. Να πονέσει, να κλάψει. Αυτά όλα είναι καταγεγραμμένα μέσα στην Βίβλο, είναι καταγεγραμμένα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Μας τα λένε οι ίδιοι οι Ευαγγελιστές. Δεν ήρθε λοιπόν να πονέσει και να κλάψει χωρίς λόγο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μας να καταλάβουμε το ότι είναι στο χέρι μας να προστατεύσουμε με τη βοήθεια του Θεού αυτές τις αξίες. Και να πω και κάτι. Βλέπετε το ότι ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος έρχεται να φωτίσει το νου και τα χέρια των ιατρών έτσι ώστε να βγάλουν ένα φάρμακο, κάτι το οποίο θα έρθει να μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από αυτό το πρόβλημα που μας ταλανίζει αυτή τη στιγμή. Έτσι λειτουργεί ο Θεός. Έτσι λειτουργεί ο Θεός. Και ελπίζουμε και προσευχόμαστε το ότι το Πανάγιο Πνεύμα θα φωτίσει το νου και την καρδιά και τα χέρια και την ψυχή, αν θέλετε, του ιατρικού προσωπικού όλου του κόσμου, του υγειονομικού προσωπικού όλου του κόσμου. Έτσι ώστε σύντομα, πολύ σύντομα και όπως φαίνεται μάλλον προς τα εκεί οδεύουμε, θα βρεθεί αυτό το φάρμακο, θα βρεθεί αυτό το ενέσιμο, αν θέλετε, αυτό το εμβόλιο, το οποίο θα μπορέσει να μας απαλλάξει από αυτό το πρόβλημα που λέγεται κορονοϊός. Παρακαλώ πολύ λοιπόν όλους θερμά τις προσευχές μας στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία και δίνουν τη μάχη για τη ζωή τους. Τις προσευχές μας στο ιατρικό προσωπικό το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και παλεύει με αυτούς τους ασθενείς για να τους κρατήσει στην ζωή, αλλά
και για να βρει ένα φάρμακο για να μας απαλλάξει με τη βοήθεια του Θεού από αυτόν τον ιό. Τις προσευχές μας στους ανθρώπους του πόνου, της πτώχειας, της δυστυχίας, έτσι ώστε και αυτοί να μπορέσουν φέτος και με τη βοήθεια, αν θέλετε, λίγο τη δική μας, να γιορτάσουν Χριστούγεννα. Να βάλουν και αυτοί μέσα στην καρδιά τους λίγη από τη χαρά, λίγη από την αγάπη των Χριστουγέννων. Να κάνουν την ζωή τους και την καρδιά τους τη φάτνη αυτή, η οποία θα τους επιτρέψει και τα προβλήματά τους τα προσωπικά να ξεπεράσουν και να προχωρήσουν παρακάτω και ίσως του χρόνου να βρίσκονται σε μια καλύτερη μοίρα από ό,τι βρίσκονται φέτος. Και φυσικά τις προσευχές όλων μας, έτσι ώστε να έχουμε ένα χαρούμενο και ευλογημένο εορταστικό δεκαπενθήμερο που έρχεται μέχρι να φτάσουμε στην εορτή του Χριστουγέννων. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω τούτο. Επειδή εμένα τα Χριστούγεννα με κάνουν να αισθάνομαι παιδί, γιατί αυτή η χαρά, αν θέλετε, και η αγάπη την αισθανόμαστε εσωτερικά και μας λίγος πολύ μας φέρνει μνήμες από τα παιδικά μας χρόνια, από τα όμορφα τα παιδικά μας χρόνια, ενθυμούμε το ότι αυτή την περίοδο βγαίναμε ως παιδιά και λέγαμε τα κάλαντα έξω στις αλάνες, στα σπίτια κτλ. Μία όμορφη παράδοση η οποία υπήρχε στην Ελλάδα, υπήρχε στην Κύπρο. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω τη σημερινή εκπομπή και να παρακαλέσω τον Δημήτρη που βρίσκεται στα δεξιά μου να μας ψάλει, να μας πει, να μας τραγουδήσει τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα, έτσι ώστε να αισθανθούμε κι εμείς λίγο παιδιά. Να αισθανθούμε κι εμείς, να μπούμε κι εμείς λίγο στο πνεύμα των Χριστουγέννων, έτσι όπως το αισθανόμασταν πριν από πολλά χρόνια, όταν τρέχαμε στις αλάνες των χωριών μας και των πόλεων που βρισκόμασταν, για να μεταφέρουμε και εμείς ως παιδιά με το δικό μας τρόπο αυτό το μήνυμα της γεννήσεως του Ιησού, το χαρμόσυνο μήνυμα της γεννήσεως του Ιησού σε κάθε σπίτι, σε κάθε αυλή, σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Δημήτρη, σε ακούμε. Καλήνεσπέρα αναρχόντες κι άλλοι, κι αν είναι ορισμός σας Χριστού την Θεία γέννηση. Να πω στ' αρχοντικό σας Χριστός γεννάτε σήμερον. Εν βήθλεμ την πόλη η ουρανία γαλώνται. Χαίρε η φύση όλη εν το σπηλαιότι τέτε. Εν φάτνη των αλόγων ο βασιλεύς των ουρανών και πει της των όλων. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ πολύ και τον Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ και την Ελβίρα που ήταν μαζί μας. Καλές γιορτές!